Γεια σας. Πριν λίγο καιρό σας είχαμε ζητήσει ένα story στο Instagram να μας κάνετε τις ερωτήσεις σας και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα απαντήσουμε μερικές από αυτές. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος, είμαι στον μηχανολογικό τομέα και από την Μαρινίκη μας στον τομέα του marketing. Την πρώτη ερώτηση μας την κάνει ο Μάνος και ρωτάει ποια είναι η διαδικασία για να ενταχθεί κάποιος στην ομάδα και τι γνώσεις απαιτούνται. Όταν η ομάδα μας ψάχνει νέα μέλη, ανοίγει κάποιες αιτήσεις τις οποίες κοινοποιεί στα social media. Εκεί μπορούν να μπουν και να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι. Έπειτα, εμείς τους καλούμε στο εργαστήριό μας για να συζητήσουμε από κοντά. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος ερώτησης για τις γνώσεις που απαιτούνται, η ομάδα μας θέλει να έχει έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Επομένως, κοιτάμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα την όρεξη για δουλειά και το πνεύμα συνεργασίας και εργατικότητας. Αν τώρα κάποιος έχει ήδη κάποιες γνώσεις στο ηλεκτρολογικό ή στο μηχανολογικό τομέα, είναι βέβαια ένα πλάσ. Ο Γιώργος μας ρωτάει γιατί επιλέξαμε ως καύσιμο το υδρογόνο. Επιλέξαμε ως καύσιμο το υδρογόνο γιατί το θεωρούμε το καύσιμο του μέλλοντος. Και αυτό γιατί εκπέμπει μηδενικούς ρήπους και παράγει μονάχα νερό κατά την οδήγησή του. Κάτι το οποίο το καθιστά κίνδυνο για το περιβάλλον μας. Λοιπόν, Γιώργο, εδώ πέρα ο Νικόλας μας ρωτάει πόσο χρόνο χρειάζεται να αφιερώνει κανείς κάθε εβδομάδα. Συντούσε όλα τα νέα μέλη γνωρίζουν ότι θα πρέπει να αφιερώνουν ένα σημαντικό μέρος του χρόνου τους για το έργο που εκτελεί η ομάδα. Και αυτό γιατί είναι μια ερευνητική ομάδα η οποία σχεδιάζει και κατασκευάζει τέτοιου είδους οχήματα. Επομένως, χρειάζεται αρκετή προσπάθεια και χρόνο. Η Χρύσα μας ρωτάει αν συνεργαζόμαστε καλά μεταξύ μας σαν ομάδα και αν υπάρχουν εντάσεις. Όπως σας είπε πριν και ο Γιώργος, ο καθένας από εμάς περνάει κάθε εβδομάδα πάρα πολλές ώρες στο εργαστήριο. Αυτό βέβαια μας έχει κάνει πέρα από μια ομάδα και μια παρέα. Είναι λογικό σε μια ομάδα με τόσα μέλη να ακούγονται και να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Όμως αυτή η ποικιλομορφία κάνει την ομάδα μας πιο δυνατή και πιο δεμένη. Θα συμφωνήσω. Αυτή τη φορά άλλη Χρύσα μας ρωτάει: πιστεύετε ότι η υδρογονοκίνηση έχει μέλλον, δηλαδή θα εδραιωθεί σαν καύσιμο το υδρογόνο? Η υδρογονοκίνηση γενικά έχει πολύ μέλλον και αυτό μας αποδεικνύουν οι μεγάλες αυτοκινητομηχανίες καθημερινά. Σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα, τα οποία έχουν μια απόδοση περίπου ίση με 20%, τα ηλεκτρικά και τα υδρογονοκίνητα κυμαίνονται από 40 μέχρι 60. Η τελευταία μας ερώτηση για σήμερα έρχεται από τη Ζήνα και μας ρωτάει ποιοι είναι οι μελλοντικοί μας στόχοι. Η μελλοντική στόχη της ομάδας μας είναι να πάμε στο φετινό διαγωνισμό σε Λεκομάραθον στη Γαλλία. Και να τον κερδίσουμε κιόλας. Ελπίζω να καλύψουμε τις απορίες σας. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ποια είναι η διαδικασία για να μπει κάποιος στην ομάδα και τι γνώσεις χρειάζεται να έχει? Λοιπόν, αρχικά περνάει από μία συνέντευξη. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος, είμαι ο Σκουμαλίου. Μέλλον, δηλαδή... Καλά, εγώ δεν είχα διαβάσει την ερώτηση.